Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Κώστας Καραμανλής, αμερικανικό ενδιαφέρον για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Στρατηγική χαρακτήρισε τη σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιαντ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Γιάννης Φαλέκας, πίσω ολοταχώς, η Αντιδημαρχία Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για την ερχόμενη εβδομάδα μετατίθεται το άνοιγμα της σχολής νοσηλευτικής στο Δημότυχο. Τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη επισκέφτηκε σήμερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Εύρω Αναστάσιος Δημοσχάκης προκειμένου να καταγράψουν όπως υπόθηκε από κοινού τα κυριότερα προβλήματα και να προταθούν λύσεις για ζητήματα που αφορούν στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Ο από κοινού συντονισμός και οι στοχευμένες παρεμβάσεις προς την σωστή κατεύθυνση μπορούν να αποδώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό τονίστηκε ανάμεσα σε άλλα στη συνάντηση που είχαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον Εύρο Αναστάσιος Δημοσχάκης, και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Οι δύο άντρες αντάλλαξαν ευχές, προβλήματα και λύσεις. Ευχές για τα καθήκοντα που ανέλαβε ο καθένας τους ξεχωριστά, προβλήματα που αφορούν στο Δήμο όπως τα ιαματικά λουτρά, τον πρωτογενή τομέα, το τελωνείο των κήπων, τη μεταφορά του ΚΤΕΛ, τη βιομηχανική περιοχή και λύσεις εφικτές που προτάθηκαν και από τους δύο. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την δέσμευση της καλής και στενής συνεργασίας και επικοινωνίας σε όλα τα κέρια και μείζωνα θέματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σήμερα θα ζητήσουμε λίγο για τα ιαματικά λουτρά, πολύ περισσότερο του τελωνείου κήπων, για το εμπορευματικό κέντρο, τη βιομηχανική περιοχή, τον πρωτογενή τομέα. Με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Θεοδωρικάκο, κάποιες πρωτοβουλίες μας που θέλουμε να σπρώξουμε με την έκφραση για τη μεταφορά του ΚΤΕΛ, όπου και εκεί θα χρειαστούμε συνδρομή στο Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων. Με τον κ. Χατζηδάκη, σχετικά με την επέκταση του Δύο Πόλεως και μια επαφή με την Ένωση Παπαδιωσέ για ένα σύνολο θεμάτων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο και τη μεταφορά του ΚΤΕΛ μέχρι κάποιες προτάσεις για θεματικά πάρκα. Και ένα μικρό θέμα για τη δουλειά. Σας προωθούμε κάθε Δευτέρα ηλεκτρονικά και κάνουμε μια επανάληψη λοιπόν, για να σας υπενθυμίζουμε ότι περιμένουμε πολλά περισσότερα πράγματα από εσάς και στο παλαιότερο και έχει αναπτύξει και μια ιδιαίτερη δημιουργική του λεφτά. Αυτά εδώ τα οποία έχετε υπογραμμίσει νομίζω ότι είναι σχεδόν το σύνολο των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη και η κοινή αυτή. Σήμερα όμως έχει εθιμοτικό χαρακτήρα και κυρίως υποβολή ευχών για την ανάληψη της διοίκησης της πόλης ως νέος δήμαρχος πόλης στις τελευταίες εκλογές και μαζί να... να κάνουμε το πλάνο βάσει του οποίου θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο χρήσιμοι στην τοπική κοινωνία, γιατί νομίζω το έχει ανάγκη η Αλεξανδρούπολη, η πρωτεύουσα του Εύρου, διότι και άλλα και σαν σημαντική πόλη που παίζει το ρόλο της στο πλαίσιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δηλώνουμε παρόντες, δηλώνουμε συμπαραστάτες στο σημαντικό έργο το οποίο θα πρέπει να επιτελέσετε αναλαμβάνοντας πλέον το τιμόνι της διοίκησης της ιστορικής πόλης της Αλεξανδρούπολης. Άξιοι συνεργάτες, από ό,τι βλέπω εδώ, σας κοσμούν στη σημερινή επίσκεψή μας με τους δύο συνεργάτες του γραφείου μου. Οι ευχές μου σας συνοδεύουν. Να έχετε καλό αποτέλεσμα, καλή θητεία και ο Θεός με θυμώνει. Αμφότερες ευχές, γιατί με διαφορά ελάχιστων ημερών αναλάβαμε υποχρεώσεις και καθήκοντα και οι δυο μας.
Μέσα στο επόμενο τρίμηνο με τετράμηνο θα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα εκείνες οι ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες θα δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες να μπορούν να υλοποιούν μεγάλα έργα στη χώρα μας, είτε ύστερα από πρόσκληση της ελληνικής κυβέρνησης, είτε όχι, επεσήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Κώστας Καραμαλής, μιλώντας πριν από λίγες ημέρες από το Βήμα στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από το Θεσσαλονίκη Summit 2019. Ο κ. Καραμαλής γνωστοποίησε ανάμεσα σ' άλλα ότι ήδη κοινοπραξία επενδυτών από την Αμερική έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υλοποίηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με άλλα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Κοινοπραξία επενδυτών από την Αμερική έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υλοποίηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με άλλα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, κάτι που αναμένεται να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαλής. Ο κύριος Καραμαλής υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία διασύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τα λιμάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε ό,τι αφορά στη διασύνδεση του πρώτου με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, τόνισε ότι αναμένεται η έγκριση της διαχειριστικής αρχής για να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου στο τέλος του 2019 ή στις αρχές του επόμενου έτους, ώστε να ολοκληρωθεί η οδική σύνδεση του λιμανιού με τον Πάθε και την Εγνατία. Για τη νέα σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ο κ. Καραμαλής είπε ότι δεν υπάρχουν μελέτες και θα απαιτηθεί τουλάχιστον μία διετία για να οριμάσει το έργο. Καλό είναι να πούμε και να τονίσουμε ότι υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία έτσι ώστε να συνδεθεί επιτέλους το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Στο ίδιο κλίμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Στρατηγική χαρακτήρισε τη σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η ενεργειακή συνεργασία είναι ένα από τα πραγματικά φωτεινά σημεία των σχέσεων ΗΠΑ-Ελλάδας, τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας στο Θεσσαλονίκη Summit 2019 που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος συμμετείχε για τρίτη φορά στη συγκεκριμένη διοργάνωση που εξελίσσεται σε θεσμό, υπογράμμισε ότι η αμερικανική παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο εμφανής από ό,τι μερικά χρόνια πριν, γεγονός που, όπως είπε, αντανακλά τη στρατηγική σημασία αποφάσεις που έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση και στις οποίες η Αλεξανδρούπολη διαδραματίζει κομβικό ρόλο. Έχουμε βάλει την Αλεξανδρούπολη σε στρατηγικό επίκεντρο, τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης και αναφέρθηκε σε τρία βασικά στοιχεία στο πλαίσιο αυτό, με προεξάρχουσα τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα με τον DAP, τον IGP και την πλωτή πλατφόρμα στην Αλεξανδρούπολη να αποτελούν το τρίπτυχο πυλώνα αυτής. Ειδικά για τον DAP, ο κ. Πάιτ αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόοδο των έργων για τον αγωγό, ο οποίος θα αλλάξει, όπως ανέφερε, τον ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη και θα φέρει μη ρωσικής προέλευσης αέριο στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ιδιαίτερη μνήμα έκανε επίσης στον IGB, τονίζοντας ότι αποτελεί μεγάλο κομμάτι αυτού του νέου ενεργειακού χάρτη, αλλά και στην πλωτή εξέδρα, υπογραμμίζοντας ότι η ενέργεια είναι ένα σημαντικό κομμάτι της διμερούς συνεργασίας. Πέραν της ενέργειας, ο κ. Πάιατ έκανε μνήμα και στην αμυντική συνεργασία με αφορμή και την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αλεξανδρούπολη, όπου από κοινού με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο είχαν επιθεωρήσει το έργο της ανέλκυσης της Βυθοκόρου Όλγα. Ένα έργο, η ολοκλήρωση του οποίου, όπως σημείωσε ο Αμερικανός πρέσβης, αναβαθμίζει το συγκεκριμένο λιμάνι, καθώς δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα χρήσης του ως στρατηγικό σημείο για την ανάπτυξη των Αμερικανικών και Νατοϊκών δυνάμεων στη Μαύρη Θάλασσα και την περιοχή της Βαλκανικής. Εκτός της ενέργειας και της άμυνας, σημαντικό ρόλο αλλά και κομμάτι της διμερούς συνεργασίας Ελλάδα-ΗΠΑ, όπως είπε ο κ. Πάιατ, αποτελεί και ο οικονομικός εμπορικός τομέας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην προοπτική ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως υπάρχει τουλάχιστον ένας αξιόπιστος επενδυτικός Αμερικανικός όμιλος που έχει επιδείξει μεγάλο ενδιαφέρον. Τόνισε μάλιστα την ανάγκη να ξεκλειδώσει η δυναμική του λιμανιού αυτού, ώστε να καταστεί σημαντικό σημείο διέλευσης και διακίνησης αγαθών από και προς την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, συναγωνιζόμενο το Βόσπορο. Γίνονται πολλά στην Αλεξανδρούπολη που θα είναι οικονομικά υποφελή για την περιοχή και από την αμερικανική σκοπιά υπάρχει ξεκάθαρο στρατηγικό ενδιαφέρον, ανέφερε ο Αμερικανός πρέσβης. Ερωτηθείς δε εάν υπάρχουν κάποιο είδους ανταλλάγματα σε όλη αυτή τη διαδικασία ή αν είναι μια αμοιβαία υποφελή κατάσταση, ο Αμερικανός πρέσβης απάντησε, μεταξύ άλλων, πως είναι κάτι που και οι δύο χώρες επιδιώκουν με ανοιχτά τα μάτια και κυρίως μετά τις εκλογές του Ιουλίου, όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει ένα καθαρό σήμα πως θέλει να φέρει σε άλλο επίπεδο την ήδη πολύ ισχυρή από την προηγούμενη κυβέρνηση σχέση σε νέο επίπεδο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Τώρα, για το πώς θα αξιοποιηθεί τελικά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αλλά και της Καβάλας, σχεδιάζει αυτό το χρονικό διάστημα το ΤΑΙΠΕΔ. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες.
Την αλλαγή του νόμου για τις παραχωρήσεις περιμένει το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να τρέξει τις διαδικασίες για την αξιοποίηση 10 περιφερειακών λιμανιών. Ενώ ο προηγούμενος νόμος προέβλεπε μόνο τις υποπαραχωρήσεις των λιμανικών δραστηριοτήτων, με το νέο νόμο θα επιτρέπονται και οι ολικές παραχωρήσεις. Οι οργανισμοί λιμένος Αλεξανδρούπολης, Ελευσίνας, Λαβρίου, Ραφίνας, Ιγουμενίτσας, Καβάλας, Ρόδου, Πάτρας και Ηρακλείου έχουν μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης με το κεντρικό δημόσιο για τη χρήση των αντίστοιχων λιμανιών μέχρι το 2042. Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 100% των μετοχών. Όπως θυμίζει το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, η προκατακτική φάση της αξιολόγησης των 10 οργανισμών λιμένων από τους συμβούλους του έργου ολοκληρώθηκε με την ανάλυση δύο ομάδων των 5 λιμένων τον Οκτώβριο του 2018 και τον Μάρτιο του 2019 αντίστοιχα. Με βάση τις αρχικές προτάσεις των συμβούλων για τους λιμένες Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, προτείνονταν η υποπαραχώρηση των εμπορικών δραστηριοτήτων τους. Η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ για την περίμετρο των υποπαραχωρήσεων των οργανισμών λιμένων Αλεξανδρούπολης και Καβάλας από το νόμο 4957 υποβλήθηκε επίσημα, όπως αυτός ορίζει, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στους δύο οργανισμούς λιμένων στις 1 Τετάρτου του 2019 για την προβλεπόμενη περίοδο διαβούλευσης 30 ημερών. Η διαβούλευση με το Υπουργείο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Επιπλέον, το Ταμείο ανέθεσε το Σεπτέμβριο του 2019 στους συμβούλους του έργου την εκπόνηση μελέτης διεύρυνσης μεταξύ τριών εναλλακτικών προτάσεων αξιοποίησης, δηλαδή μέσω των υποπαραχωρήσεων των δραστηριοτήτων, της ολικής παραχώρησης ή της πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών για κάθε οργανισμό λιμένα. Καθοριστική σημασία θεωρείται η τροποποίηση του νόμου 4597 ώστε να καλύπτει τις εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης παραχώρησης, δηλαδή μέσω των υποπαραχωρήσεων των δραστηριοτήτων της ολικής παραχώρησης για κάθε οργανισμό λιμένα. Στη συνέχεια, το ΤΑΙΠΕΔ θα θέσει προτεραιότητες και θα εκκινήσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για κάθε λιμένα με βάση τις εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης τους. Για τις διαδικασίες που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη κυβέρνηση αναφορικά με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, μίλησε ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, Χρήστος Δούκας. Λιμάνι Αλεξανδρούπολης. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό και τελικά, μετά από πάρα πολλές συζητήσεις, διαβουλεύσεις, συναντήσεις, ας μην τα παριθμίσω ή θα χαθούμε, καταλήξαμε στο μοντέλο των υποπαραχωρήσεων. Από ό,τι φαίνεται όμως, η νέα κυβέρνηση, τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, δεν θέλει να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τοπίο, αλλά αυτό καταλαβαίνουμε. Εσάς πού σας βρίσκει, κύριε Δούκα? Θέλει να πάει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση, έτσι? Κοιτάξτε, εγώ δεν χαϊδεύω στο αυτιά. Μέχρι το 2015, λέω επίοικος, η πολιτική για τα λιμάνια ήταν ανύπαρκτη. Με αποτέλεσμα και οι τότε διοικήσεις πριν το 2015, ήταν αδύνατο να προχωρήσουν πράγματα, ακόμα και αν θέλανε, ακόμα και αν είχαν καλύτερη επιλογή. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, γιατί δεν υπήρχε. Υπήρχε μια μηχανία. Τι κάνουμε με τα λιμάνια, έλεγε τότε η κυβέρνηση το 2015 και το 2014. Δεν ξέρω τι να κάνουν, να τα πουλήσουν, να τα κάνουν. Δηλαδή, υπήρχε μια τέτοια απορία που προφανώς οδήγησε στην και εξηγεί σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό γιατί τα λιμάνια τα περιφερειακά μέχρι το 2015 ήταν στη μέση του πουθενά. Λοιπόν, από το 2015 όταν άλλαβε η κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, ένα βασικό μέλημα για όλους τους οργανισμούς ήταν να βρουν ένα χνάρι, ένα οδικό χάρτη για να προχωρήσει η ανάπτυξη των λιμανιών στα κομμάτια που έχουν στους τομείς, στους δραστηριότητες που κάθε λιμάνι έχει δυνατότητες. Αυτό ήταν ένα σχέδιο το οποίο προφανώς έπρεπε να υιοθετηθεί από τους μνημονιακούς θεσμούς. Έγινε και καταλήξαμε μετά από 3 χρόνια σε ένα νόμο ο οποίος ουσιαστικά μάζευε όλη την εμπειρία όλου του κόσμου στη λιμενική βιομηχανία. Τα 85% των λιμανιών δουλεύουν με αυτό το στυλ. Με το στυλ δηλαδή των μακροχρόνιων μισθώσεων, χωρίς να παραχωρούν γη και ιδιοκτησία σε κανέναν επενδυτή ή πάροχο υπηρεσιών. Το λιμάνι του Ρότερνταμ, ξέρουν πάρα πολύ καλά, είναι δημοτικό λιμάνι. Και είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Αλλά έχει 150 πάροχους. Αυτό το μοντέλο λοιπόν φορέας διοίκησης, διαχείρισης του λιμανιού δημόσιου ή κοινωνικού χαρακτήρα και πάρα πολλοί ιδιώτες επενδυτές που θα ρίχνουν τα λεφτά τους, που θα κερδίζουν και αυτοί κάνοντας διάφορες δραστηριότητες λιμενικές μέσα στο λιμάνι, είναι το μοντέλο που αναπτύσσονται όλα τα λιμάνια, σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν το μοντέλο αποφασίστηκε το Φεβράριο 2019 και για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και μάλιστα. Επειδή το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ήταν και είναι η πολύφερνη νύφη σε ό,τι αφορά τα λιμάνια τα περιφερειακά. Το γαμπρό το ψάχνουμε ακόμα. Ήταν το πρώτο λιμάνι το οποίο έπρεπε να προχωρήσει στις διαδικασίες που έλεγε ο νόμος. Και εμείς προχωρήσαμε. Έχουμε κάνει τα 3 βήματα από τα 4
και ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε στο δημόσιο διαγωνισμό μέχρι τις εκλογές. Δεν είχαμε έγινε κάνει, το βασικότερο δηλαδή, όμως βήμα. Το business plan, είχαμε βρει τους τομείς δραστηριότητες, είχαμε συνοηθεί με τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή το Υπουργείο Ναυτιλίας, το ΤΑΙΠΕΔ και τον οργανισμό. Τι πάμε να παραχωρήσουμε, για ποιο λόγο πάμε να παραχωρήσουμε. Κάναμε τη μελέτη βιωσιμότητας του οργανισμού όπως ο νόμος ορίζει και ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε στη διαδικασία μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, γιατί το ΤΑΙΠΕΔ ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ο μέτοχος των περιφερειακών λιμένων, στη διαδικασία των υποπαραχωρήσεων για τα δύο λιμάνια κυρίως, Αλεξανδρούπολη και Καβάλα. Και μεσολάβησαν οι εκλογές, οι οποίες προφανώς ακύρωσαν ή ανέβαλαν, πάγωσαν. Και τώρα το ερώτημα είναι, τι γίνεται τώρα? Η προσωπική μου άποψη, και την έχω πει βέβαια και στον σημερινό υπουργό, τον κύριο Πλακιωτάκη, η άποψη του οργανισμού Λιμένα, και όχι η προσωπική μου, η άποψη του οργανισμού Λιμένα, είναι ότι όλα έχουν υποθεί. Είναι αστείο να ξανασυζητάμε ή να ζητούμε αναβολή για να ξαναφτιάξουμε μελέτες για να αποδείξουμε το αυτονόητο. Ότι τώρα είναι μέρα. Αν είναι μέρα, είναι μέρα. Και επομένως είναι ή απώλεια χρόνου ή ιδεολειπτική λογική το να προσπαθήσουμε προκρούστρια να βάλουμε ένα μοντέλο που έχουμε στο μυαλό μας, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, μιλάει κάποιος για ιδιωτικοποίησης. Άκουσε και τον σημερινό πρόεδρο του οργανισμού να λέει ιδιωτικοποίηση. Έχει καταλάβει τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση? Το έχει πει καθαρά? Πώληση. Δεν ξέρω. Το έχει πει. Ας πει ότι είναι πώληση. Τι πουλάς δηλαδή? Τη μετοχή του λιμανιού? Δεν πουλάς τη μετοχή του λιμανιού. Η μία μετοχή του λιμανιού είναι 4 λιμάνια. Πουλάς 4 λιμάνια. Και πού τα πουλάς? Σε κάποιον ο οποίος δεν θέλει να τα αγοράσει. Ξέρετε πολύ καλά ότι κανένας επενδυτής που μέχρι τώρα ήρθε στον οργανισμό Λιμένα και ζήτησε πληροφορίες και ενδιαφέρθηκε για να χρησιμοποιήσει το λιμάνι και τις εγκαταστάσεις του και τη γεωγραφική του θέση για να αναπτύξει δραστηριότητες είτε πολιτικού χαρακτήρα, είτε οικονομικού χαρακτήρα, είτε και εθνικού χαρακτήρα, δεν έβαλε ζήτημα ιδιοκτησίες του λιμένου. Ναι, αλλά ξέρετε πολύ καλά, κύριε Δούκα, ότι ο κάθε οργανισμός λιμένος, εν προκειμένου της Αλεξανδρούπολης, θα ακολουθήσει τη στρατηγική της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήθελε άλλα πράγματα και η κυβέρνηση προφανώς της Νέας Δημοκρατίας θέλει άλλα πράγματα. Ακριβώς. Είναι απλά τα. Δηλαδή... Είναι πολύ απλά και εγώ θα σας πω ότι είναι πολύ απλά πράγματα αρκεί να γίνονται. Τέτοιες διαδικασίες που επέλεξε η κυβέρνηση η σημερινή για τα λιμάνια δεν μπορούν να γίνουν και το λέω καθαρά και εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Και θα ξαναγυρίσουμε ξανά, απλώς χάνουμε χρόνο, στο μοντέλο των υποπαραχωρήσεων, γιατί αυτό συμφέρει και την χώρα, συμφέρει και την τοπική οικονομία και γι' αυτό σας λέω εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Νέος πρόεδρος λοιπόν της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, ο κύριος Βασίλης Μαυρίδης, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Αρχικά θα το ευχηθούμε συγχαρητήρια. Καλή δύναμη στο νέο έργο και στα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει και δεν είναι και λίγα, κύριε Δήμαρχε, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά για τις ευχές. Όντως η θέση ευθύνης αυτή έχει και πάρα πολλά καθήκοντα. Κρατάω όμως το αισιόδοξο ότι έχουν αποδείξει γενικά οι αυτοδιοικητικοί της περιοχής μας ότι ενωμένοι μπορούν να καταφέρουν πολλά, άρα αυτό θα συνεχίσουμε, θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε και να το βελτιώσουμε. Κύριε Δήμαρχε, πολλοί από τους συναδέλφους σας εμπιστεύθηκαν, σας έδωσαν την εντολή να αναλάβετε τη συγκεκριμένη θέση και θέλω να ακούσω ένα δικό σας σχόλιο, γιατί η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη από την πλευρά των συναδέλφων σας. Ναι, είναι άκρως τιμητικό αυτό. Νομίζω ότι έγινε μια αρκετά ενωτική προσπάθεια, εκτιμήθηκε, αξιολογήθηκε η πορεία του καθενός μας τα τελευταία χρόνια και με ένα σχήμα πλέον, και το λέω με πάσα ειλικρίνεια, 21 εισάξεων αυτοδιοικητικών. Θεωρώ ότι είναι ιδανικές συνθήκες η ήδη πετυχημένη ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης να πάει ακόμα ένα βήμα μπροστά. Κύριε Δήμαρχε, ξέρω ότι σας έχω πετύχει σε δύσκολη στιγμή. Ωστόσο, ένα τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσω, γιατί θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας έτσι και αλλιώς να αναλύσουμε όλα όσα αφορούν στην ΠΕΔ. Θέλω όμως να μου πείτε με ποιο τρόπο θα λειτουργήσετε, πώς στοχεύετε να δράσετε. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια άμεσα θέματα που πρέπει να δούμε, όπως για παράδειγμα η ουσιαστική ενίσχυση και βοήθεια των μικρών δήμων, που λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων δεν έχουν τις δυνατότητες να ανταγωνιστούν τους άλλους δήμους της περιφέρειας. Επομένως, η ΠΕΔ πρέπει να είναι συμπαραστάτρια σε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται. Έχουμε ένα έμψυχο επιστημονικό προσωπικό πολύ αξιόλογο. Θα το ενεργοποιήσουμε ακόμη περισσότερο. Υπάρχει διάθεση από τους εργαζόμενους. Και εκείνο που λέω από την πρώτη στιγμή είναι ότι πρέπει επιτέλους
την ήδη σε ικανοποιητικό βαθμό διαμορφωμένη κατάσταση μιας περιφερειακής συνείδησης να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα γενικότερα για την περιφέρειά μας, το οποίο αν επιτευχθεί θα φέρει και την πρόοδο των Δήμων μας και των Δημοτών μας. Κύριε Δήμαρχε, είναι γνωστό ότι έχετε μάθει να λειτουργείτε με δικαιοσύνη, με σχεδιασμό και με πολύ σταθερά βήματα. Το ίδιο φαντάζομαι θα πράξετε και στην ΠΕΔ, γιατί ως δείγματα Δημάρχου έχετε και έχουν καταγραφεί και με ενοποιεί εντολή, αν θέλετε, για να είμαστε ακόμη πιο συγκεκριμένοι. Θεωρώ λοιπόν ότι θα βγάλετε τους συναδέλφους σας, αν μη τι άλλο, ασπροπρόσωπους. Με τιμούν τα λόγια σας και σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ενώσουμε όλες τις υγιείς δυνάμεις με κάποια τα χαρακτηριστικά που πιστεύω ότι διαθέτω, αξιοποιώντας τη θέληση των υπόλοιπων 20 συναδέλφων και τη διάθεσή τους για προσφορά, όπως και τις ικανότητες και τις αυτοδιοικητικές τους αρετές που έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το μείγμα υπό το συντονισμό το δικό μου νομίζω ότι θα έχει μόνο θετικά αποτελέσματα. Κύριε Μαυρίδη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια και πάλι πολλά συγχαρητήρια για τα νέα σας καθήκοντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαυρίδη στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, δύο επιλογές έχει η Δημοτική Αρχή για την τηλεθέρμανση των φερών. Ή να την κάνει δημοτική όπως θέλαμε εμείς, ή να την δώσει σε κάποιον ιδιώτη. Τι επέλεξαν, θα το δούμε. Με αυτήν την ερώτηση λοιπόν σχολίασε ο πρώην Αντιδήμαρχος Ενέργειας Γιάννης Φαλέκας την τοποθέτηση της διαδόχου του, της κυρίας Ελένης Τζεπελίδου, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η νέα Αντιδήμαρχος λοιπόν Ενέργειας του Δήμου χαρακτήρισε το συγκεκριμένο έργο αντιπαραγωγικό και αντιοικονομικό για να εισπράξει την έντονη αντίδραση του κυρίου Φαλέκα, που θύμισε ότι η τηλεθέρμανση των φερών θα αξιοποιεί δωρεάν την απορριπτόμενη θερμική ενέργεια του σταθμού συμπίεσης του αγωγού ΤΑΠ. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το έργο κατασκευής των δικτύων θα χρηματοδοτηθεί κατά 97% από ευρωπαϊκά κονδύλια και θα προσφέρει 80% οικονομία στη θέρμανση των κατοίκων των φερών σε σύγκριση με τα συστήματα θέρμανσης με πετρέλαιο. Ας δούμε λοιπόν τι ανέφερε σε προσωπική του ιστοσελίδα ο κύριος Φαλέκας. Πίσω ολοταχώς η Αντιδημαρχία Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μέσα σε μερικούς μήνες απαξιώνει έργα και το ενεργειακό αύριο του τόπου μας είναι ήδη πολλαπλά ζημιωμένο. Όταν πονάει ο τόπος, θα έπρεπε να είναι ο τίτλος και η συμβολή της εν λόγω Αντιδημαρχίας στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο, όπου η ίδια η Αντιδήμαρχος έβγαλε αντιπαραγωγικό και αντιοικονομικό ένα έργο πρωτοπόρο και σπάνιο με δωρεάν ζεστό νερό χρήσης. Αν είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω. Ο ίδιος παραβρέθηκα στη συνεδρίαση. Δεν συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα το έργο της τηλεθέρμανσης φερών γεμιστής πέπλου Βρυσούλας Αρδανίου Κήπων Καβυσσού με αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμικής ενέργειας του σταθμού συμπίεσης του αγωγού ΤΑΠ που με τόσο κόπο κατακτήσαμε και εργαστήκαμε για φθηνή και πράσινη ενέργεια προς τους κατοίκους μας. Δεν συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα η γεωθερμική τηλεθέρμανση για οικιακή χρήση των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Τραγιανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε αρίστινο άνθια δωρικό ετοχώρι Λουτρά και Αγνάντια. Δεν συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα η Δημοτική Μονάδα Παραγωγής Πέλετς με χρήση γεωθερμικής ενέργειας και αντικατάστασης στους λέβητες πετρελαίου για πολλά δημοτικά και σχολικά κτίρια με δικό μας πλέον ντόπιο καύσιμο και απεξάρτηση από το εισαγόμενο και ακριβό πετρέλαιο. Δεν συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών πάρκων σε σύνδεση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και ιδιοκατανάλωση. Δεν συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα η κατασκευή νέων γεωτρήσεων παραγωγής και δικτύων μεταφοράς θερμικής ενέργειας για υποστήριξη μεγάλων θερμοκηπιακών μονάδων κυπευτικών και προσέλκυση επενδύσεων. Δεν συμπεριλαμβάνει στο τεχνικό πρόγραμμα η ανάπτυξη δικτύων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου και πολλά, πολλά ενεργειακά ακόμη ζωφερή κατάσταση. Ας σταματήσουν το κακό εν το έσω, μόνο έτσι θα υπάρξει γιατριά. Όσο υπάρχει ακόμη καιρός, μετά θα είναι αργά. Τι ζούμε, Θεέ μου. Για να μεταφερθούμε τώρα τηλεφωνικά τουλάχιστον στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου και συγκεκριμένα στο Δημότυχο. Μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Κώστας Βαφιάδης, ο αναπληρωτής διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Δημοτύχου και όχι μόνο, ένα από τα πρόσωπα εκείνα που θα διδάξει στα παιδιά στην νοσηλευτική σχολή. Στην νοσηλευτική σχολή λοιπόν θα σταθούμε, κυρίες και κύριοι, διότι εχθές σας παρουσιάσαμε μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ότι σήμερα τα μαθήματα θα ξεκινούσαν, η σχολή θα άνοιγε την πόρτα της κανονικότητα.
ανοιχτότατα για να υποδεχτεί τους φοιτητές, αλλά τελικά τα πράγματα δεν κύλησαν έτσι. Κύριε Βαφιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από το Βόρειο Τμήμα του Νομού. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές ή τους ακροατές, αν μας ακούν. Λοιπόν, κύριε Βαφιάδη, για πείτε μας τώρα, εμείς περιμέναμε σήμερα να βγαίναμε τηλεφωνικά και να λέγαμε άλλα πράγματα πιο αισιόδοξα παρά τα προβλήματα και τις ελλείψεις που έχουμε πει ότι έχουμε με την νοσηλευτική. Αλλά τα μαθήματα τελικά προς το παρόν δεν ξεκίνησαν. Ναι, αυτή η έναρξη της σχολής μοιάζει σαν το γεφύρι της Άρτας. Την Παρασκευή το χτίζουμε και τη Δευτέρα γκρεμίζεται. Δυστυχώς υπήρξε μια εμπλοκή της τελευταίας στιγμής την Παρασκευή που μας πέρασε. Γι' αυτό και δεν έγινε η έναρξη όπως είχαμε πει. Διότι ευτυχώς δύο ή τρεις καθηγητές μόνο αντέδρασαν σε κάποια μαθήματα και ζήτησαν κάποιες διαφοροποιήσεις. Τους έδωσαν λοιπόν μια προθεσμία μέχρι σήμερα το μεσημέρι να τακτοποιηθεί το θέμα αυτό. Η πρόεδρος της σχολής, της νοσηλευτικής της Θεσσαλονίκης, μιλάει μαζί τους για να δουν λίγο να αμβλυνθούν κάποιες διαφοροποιήσεις που υπάρχουν σχετικά με τα ωράρια κλπ. Κλπ. Ώστε να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό το θέμα. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν κάποιοι συνεχίσουν και αρνηθούν, παρά το ότι υπέβαλαν όλα τα δικαιολογητικά κλπ. Κλπ. Τότε μπορεί, υπάρχει και η δυνατότητα κάποια μαθήματα το πρώτο εξαμήνο να μεταφερθούν στο δεύτερο εξάμηνο. Για να μην καθυστερούμε πλέον επιπλέον. Ως εκ τούτου, πιθανολογώ και πάλι σας λέω, όπως κάθε φορά λέμε, με επιφύλαξη, γιατί δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Ότι ακριβώς με τα στοιχεία και με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, ότι στις 25, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί ήδη έχουμε χάσει 8 μαθήματα, 2 ναι. μήνες περίπου. Αν όμως και πάλι προκύψει κανένα εμπόδιο της τελευταίας στιγμής ή κάτι άλλο, τέλος πάντων στην πορεία αυτών των ημερών, και δεν ανοίξει σχολή την ερχόμενη εβδομάδα, τότε πρέπει να πούμε, κύριε Βαφιάδη, για να είμαστε ειλικρινείς, πως τα πράγματα πια μπαίνουν σε άλλη διαδικασία και μάλλον θα μιλάμε κάτω από άλλες συνθήκες πια. Έτσι είναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό, γιατί σας είπα ότι είναι ήδη έτοιμες και για τους υπόλοιπους καθηγητές που δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις, όπως είμαι εγώ και κάποιοι άλλοι. Ήδη είναι έτοιμες οι συμβάσεις, ήδη είναι έτοιμο ένα προσχέδιο μαθημάτων, ξέρουμε δηλαδή και ποια μαθήματα και ποιες μέρες θα το κάνουμε και αναμένεται να τελειώσει αυτή η διαδικασία, να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν, εν πάση περιπτώσει αυτοί οι δύο καθηγητές, τρεις, για να μπορέσουν να φτιάξουν τις συμβάσεις, να τις υπογράψουμε και να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα. Άρα, κύριε Βαφιάδη, πείτε μου και κάτι τελευταίο, έτσι πιο πρακτικό. Σήμερα υπήρξαν κάποιοι φοιτητές, κάποια παιδιά που ήρθαν στη σχολή και βρήκαν την πόρτα κλειστή. Υπήρξε κάποια, δεν ξέρω, κάποια σχετική αναστάτωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποια παιδιά είχαν ενημερωθεί. Γνώριζαν ότι σήμερα 18 του μηνός θα άνοιγε η σχολή, είχαν μπει σε μια διαδικασία προετοιμασίας τέλος πάντων, αλλά υπήρξε. Κάποιος φοιτητής ή κάποια φοιτήτρια που ήρθε, είδε και έφυγε. Όχι, δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχει γραμματεία που είναι συνεχώς ανοιχτή, ενημερώνονται και από αυτήν, ενημερώνονται και από τις εκπομπές που κάνουμε, όλα αυτά που λέμε. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει το διαδίκτυο, έχουν και δικό τους, αν θέλετε, site που ενημερώνονται μεταξύ τους, οπότε και εμείς τους ενημερώνουμε. Εγώ δηλαδή έχω έρθει σε επαφή και στον δρόμο, συναντάμε γιατί είναι μικρή η πόλη όπως ξέρετε, και στο νοσοκομείο που έρχονται και με ρωτάνε. Τους ενημερώσαμε όσους μπορέσαμε ότι δεν θα ξεκινήσουμε στις 18 εξαιτίας της εμπλοκής της τελευταίας στιγμής. Από εκεί και πέρα, ελπιστούμε ότι στις 25 θα ξεκινήσουμε, γιατί διαφορετικά, όπως πολύ σωστά λέτε, θα είμαστε. Γιατί μετά έρχονται τα Χριστούγεννα, καταλαβαίνουμε όλοι τι θα γίνει. Εντάξει, θα μπούμε σε άλλες κουβέντες. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά προς το παρόν, να δούμε τι θα γίνει μέσα σε αυτήν την εβδομάδα που θα διανύσουμε. Ελπίζοντας ότι την άλλη Δευτέρα, 25 του μηνός, όταν θα έχουμε ανανεώσει και πάλι τηλεφωνικά την επικοινωνία μας, να μας λέτε επιτέλους ανοίξαμε, έστω με τα προβλήματα, έστω με τις καθυστερήσεις, αλλά είμαστε εδώ για τα παιδιά. Έτσι ακριβώς, να φωνήσουμε ωσανά επιτέλους, γιατί όντως έχουμε μπει σε δύσκολους ατρεπούς. Κύριε Βαφιάδη, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Τώρα σε ένα άλλο θέμα, βουλευτής από την Αθήνα επικαλείται ασφαλείς πληροφορίες και απόρριτες εκτιμήσεις για 15.000 με 20.000 όπλα που είναι κρυμμένα στην περιοχή της Θράκης. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και Εξωτερικό Νίκο Δένδια κατέθεσε η βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης Αναστασία Εκατερίνη Αλεξοπούλου. Η ερώτηση έχει θέμα ίδρυση τουρκικών παραστρατιωτικών μονάδων στη Θράκη. Σύμφωνα με τη βουλευτή, πρόσφατα ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο κ. Σακάρ, έκανε δηλώσεις και εμφάνισε χάρτες που δείχνουν ως κατεχόμενο τουρκικό έδαφος το σημερινό ελληνικό γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης. Ταυτόχρονα, τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για την
ανάγκη δημιουργίας τουρκικής πολιτοφυλακής στην περιοχή για την δίθεν προστασία του μουσουλμανικού στοιχείου από τους Έλληνες. Η βουλευτής χτυπάει καμπανάκι κινδύνου για μια σειρά παράλληλων συστημάτων. Η δημιουργία παράλληλου συστήματος ασφαλείας από τους μουσουλμανικούς μειονοτικούς της Θράκης θεωρείται από τους Τούρκους εθνικιστές ως το αναγκαίο επόμενο βήμα που θα ακολουθήσει τα ήδη δημιουργημένα παράλληλα συστήματα θρησκείας, χρήματος πιστώσεων, υγείας και γεωργίας. Με τον τρόπο αυτό, όπως φιλοδοξούν οι Τούρκοι εθνικιστές, στείνεται και ολοκληρώνεται αθόρυβα ένα τουρκικό κράτος μέσα στο ελληνικό έδαφος της Θράκης. Σημειώνουμε ότι ενδείξεις για την απόπειρα δημιουργίας τουρκικής πολιτοφυλακής στη Θράκη έχουμε ήδη δύο τουλάχιστον φορές κατά το πρόσφατο παρελθόν. Η πρώτη, όταν κυκλοφόρησαν σε πανήγυρις νεαροί μουσουλμάνοι φορώντας κίτρινα περιβραχιόνια, όμοια με αυτά που φορά η στρατοχωροφυλακή της Τουρκίας. Η δεύτερη, όταν μουσουλμάνοι της Θράκης ετήθηκαν στο πρωτοδικείο Ροδόπης να ιδρύσουν παρακυνηγητικό σύλλογο αποκλειστικά και μόνο για μουσουλμάνους. Μάλιστα, η βουλευτής φτάνει στο σημείο να επικαλεστεί πληροφορίες που χαρακτηρίζει ασφαλής για να πει σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες. Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται αριθμητική αύξηση των μουσουλμάνων της Θράκης για την παρακολούθηση μαθημάτων πολεμικών τεχνών, ενώ απόρριτες εκτιμήσεις κάνουν για 15.000 με 20.000 όπλα που είναι κρυμμένα στην περιοχή. Η κυρία λοιπόν Αλεξοπούλου ερωτά, η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι ανωτέρω ενέργειες και πληροφορίες συνιστούν ή όχι παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης? Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα αποτελούν κατ' ουσία παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας στη Θράκη? Εάν ναι, σε τι μέτρα σκοπεύει να προβεί η κυβέρνηση για να επαναφέρει την τάξη στην περιοχή της Θράκης, η οποία κινδυνεύει να διασαλευθεί? Το παρόν και το μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων και πώς η εφαρμογή της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή αλλά και της ορθής απόρριψης άλλων υλικών, όπως είναι τα μπάζα από κατασκευαστικές εργασίες, αποτελεί ζήτημα τόσο υποδομών όσο και αλλαγής νοοτροπίας. Παρουσιάστηκε λοιπόν στην ημερίδα που έγινε από την Διαμάθ στην Κομωτινή. Μία ακόμη ημερίδα με βασικό πρόταγμα την προώθηση της ανακύκλωσης οργάνωσε στην Κομωτινή η Διαμάθ. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και για τον κάθε Δήμο ξεχωριστά το ότι πρέπει να προχωρήσουμε επιτέλους στην ανακύκλωση, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της Διαμάθ και δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης με τον δήμαρχο Κομωτινής Γιάννη Γκαράνη να υιοθετεί το στοίχημα, σημειώνοντας όμως την πλεονεκτική θέση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος Κομωτινής. Είναι κοινώς παραδεκτό ότι οι Δήμοι απέχουν πολύ από την επίτευξη του στόχου της ανακύκλωσης και εν συνεχεία και της οικονομίας. Όμως ο Δήμος Κομωτινής είναι σε καλό επίπεδο, πάντα τηρουμένο των αναλογιών και οπωσδήποτε συγκριτικά με τους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δημάρχου, το ποσοστό της ανακύκλωσης στο Δήμο Κομωτινής κυμαίνεται στο 17% και καθιστά την Κομωτινή από τους Δήμους με το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης στην περιφέρεια. Μέρος της ζωής μας αποτελεί πλέον η ανακύκλωση, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γκαράνης. Δράσεις προγραμματισμένες σε δημόσιους χώρους αλλά και σε σχολεία θα ευαισθητοποιήσουν ακόμη περισσότερο την κοινή γνώμη. Προσπάθειες για μείωση της πλαστικής σακούλας αλλά και των πλαστικών μίας χρήσης είναι στο πρόγραμμα του φορέα. Τα μπάζα έχουν αξία για τις μονάδες ανακύκλωσης με το ποσοστό επιστροφής στην αγορά. Από αυτά να φτάνει στο 95%. Και τελικά τι κερδίζουμε την ανακύκλωση? Νομίζω ότι τέτοιες ημέρες πρέπει να γίνονται συχνά, ώστε και ο κόσμος αλλά και περισσότερο εμείς που διοικούμε τους Δήμους να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε συντονισμένοι στην ανακύκλωση. Είμαστε από τους Δήμους που έχουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό στην περιφέρεια ανακύκλωση. Νομίζω ότι ο Δήμος μας είναι από αυτούς που ανακυκλώνει. Οι πολίτες μας σιγά σιγά αντιλαμβάνονται ότι η ανακύκλωση μας συμφέρει και οικονομικά. Και θεωρώ ότι με τις δράσεις που θα γίνονται από εδώ και πέρα και τις δράσεις που έχουμε να κάνουμε στα σχολεία το επόμενο διάστημα, αλλά και τέλος του μήνα που θα γίνει στην πλατεία, θα μπορέσουμε να τους εμπλουτίσουμε τις γνώσεις τους. Εντάξει, τώρα ο καιρός μπορεί να μην βοηθάει πολύ για αυτήν τη συζήτηση που θα κάνουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Κώστα Βενεδίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει προετοιμασία, υπάρχει σχεδιασμός από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου εν ώψη χειμώνα. Ο καιρός, όπως είπαμε, μπορεί να μην θυμίζει και πάρα πολύ χειμώνα και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, κύριε Βενεδίδη, ότι δεν πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, σε προετοιμασία, γιατί το φρονίμο τα παιδιά πρέπει να σου λέει μαγειρεύουν, έτσι δεν είναι? Ακριβώς όπως το λέτε, κυρία Πασκάκη, ο καιρός μπορεί να είναι καλός, αλλά όπως γνωρίζετε ότι ο καιρός πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξει. Έχουμε εμπειρία των προηγούμενων ετών, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, ιδιαίτερα στο νομό μας εδώ, ο οποίος είναι ένας νομός που πλήττεται συχνά από φαινόμενα, οπότε η προετοιμασία είναι ίσως η καλύτερη συνταγή για να προλάβουμε τυχόν καταστάσεις οι οποίες θα είναι κακές ή μη ευχάριστες για όλο τον κόσμο.
Τώρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πριν από λίγες ημέρες έγινε και ένα σχετικό σοπ. Ήσασταν κι εσείς παρόν. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας. Υπόθηκαν σημαντικά πράγματα για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μία έκτακτη περίπτωση, είτε αυτή είναι πλημμυρική, είτε αφορά στις χιονοπτώσεις. Θέλω όμως να μου πείτε εσείς, πού πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, πονά ο νομός. Δηλαδή, πού πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Από πλευράς πλημμυρών, και πραγματικά αυτό που είπατε ότι ήταν ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, ήρθε στο συντονιστικό όργανο το δικό μας εδώ στο νομό Εύρου, γιατί πλέον είχε κάνει μια φόρμηση μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάποια στιγμή και πέρασαν από όλες τις πυροσβεστικές μονάδες κάποιων περιοχών. Κατάλαβε ότι ο νομός μας πραγματικά είναι από τους νομούς στους οποίους περιέχει πολλά στοιχεία που χρήζουν πολιτικής προστασίας, ενώ από τις μεγάλες πλημμύρες, διότι τα ποτάμια που έχουμε και δεν είναι δικά μας και συνορεύουν με άλλες χώρες και ξέρουν τι ακριβώς συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ήρθε, παρακολούθησε το συντονιστικό όργανο, ενημερώθηκε τι ακριβώς συμβαίνει. Κατάλαβε ότι πραγματικά και είναι δεδομένο ότι η δικιά μας η πολιτική προστασία είναι ένα έμπειρο όργανο από την εμπειρία που έχει από τα παλιότερα χρόνια. Αυτό που πραγματικά όμως, κυρία Πασκάκη, εμένα προσωπικά αλλά και όλες τις τεχνικές υπηρεσίες, καθώς και σε όλη την Ελλάδα που συμβαίνει αυτή την ώρα ακριβώς, είδαμε τα καινούργια δεδομένα που έχουμε. Και τα καινούργια δεδομένα που έχουμε εμείς σαν περιφέρεια και σαν περιφερειακή ενότητα Εύρω, αλλά και συνολικά ισχύει σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, είναι ότι το καινούργιο στοιχείο είναι το εξής. Πλέον, εκτός από τα ποτάμια που έχει ο νομός μας, εκτός από τα που είχαμε μέχρι τώρα, όλα τα ρέματα, τα εσωτερικά ρέματα λοιπόν των περιοχών, περιήλθαν στην αρμοδιότητα για τον καθορισμό, για τον καθαρισμό εννοώ, στις περιφέρειες. Αυτό κατά ανάγκη δεν είναι κακό. Εμείς πάντα ζητούσαμε σαν πολιτικός φορέας ότι θα πρέπει ένας φορέας, είτε είναι Δήμος, είτε είναι Περιφέρεια, είτε είναι κράτος, να έχει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό βέβαια έγινε, μεταφέρθηκε λοιπόν ο καθαρισμός των ρεμάτων στις περιφέρειες. Απ' τη μια είναι καλό ότι γνωρίζεις πλέον ότι κάτι είναι σε δικό σου. Σε ποιον ανήκει, τι και πώς. Πολύ απλά τα πράγματα, γιατί πάντα εκεί στις αρμοδιότητες και στο τι αναλαμβάνει ποιος και με ποιο τρόπο χανόμασταν λίγο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Ακριβώς, και έχετε δίκιο. Το πρόβλημα όμως είναι ο τρόπος που έγινε. Δηλαδή μέσα σε ένα βράδυ, θα έλεγα, σε μια νύχτα, ξαφνικά η προηγούμενη κυβέρνηση αποφάσισε ότι τα ρέματα, η αρμοδιότητα, τον καθαρισμό των ρεμάτων, μα όλων των ρεμάτων, ό,τι ρέμα υπάρχει λοιπόν σε κάθε περιοχή, ανήκει στην περιφέρεια. Χωρίς πόρους, χωρίς προσωπικό, χωρίς μηχανήματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Έπρεπε λοιπόν να γίνει μια κουβέντα, να γίνει ένας δημόσιος διάλογος, να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, να προετοιμαστούμε κατάλληλα, είτε να προλάβουμε να έχουμε τις απαραίτητες εργολαβίες, αν θέλω να τα φτιάχνουμε έτσι, ή να είχαμε το κατάλληλο προσωπικό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο το θέσαμε, το θέσει η Ένωση Περιφερειών, έγινε κουβέντα και προχθές που είχαμε την πρώτη γενική συνέλευση, ότι όλοι προβληματίζονται πάνω σε αυτό. Αυτή την ώρα λοιπόν, εμένα προσωπικά, εκτός αν το φαινόμενο είναι ακραίο, και όταν λέμε ακραίο φαινόμενο, κυρία Μπασκάκη, γνωρίζετε πολύ καλά, είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τις μελέτες και τα έργα που γίνονται. Παραδείγματος χάρη, ακραίο φαινόμενο είναι άμα γίνει ένα σεισμός 15 ρίχτερ. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ότι τα κτίρια είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν μέχρι ενός σημείου. Άμα γίνει μία πλημμύρα. Καλά, άμα γίνει 15 ρίχτερ σεισμός, κύριε Βενετίδη μου, δεν θα προλάβουμε ούτε το ματάκι μας να ανοίξουμε. Αφήστε το τώρα. Παράδειγμα, για να ξεχωρίσουμε λίγο, λέγοντας κάποιοι ότι. Γιατί ακούω πολλές φορές ακραίο φαινόμενο. Το ακραίο φαινόμενο είναι αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα και υπερβαίνει είτε τη στατικότητα, είτε τις μελέτες, είτε αυτό που έχουν σχεδιάσει κάποιο έργο για να γίνει. Παραδείγματος χάρη. Γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι από πλευράς πλημμυρών από τα ποτάμια. Αυτή τη στιγμή η απάντησή μου είναι ναι. Αν παραδείγματος χάρη παροχετεύεται νερό από τα ξένα κράτη μέχρι 1000 κυβικά το δευτερόλεπτο, παραδείγματος χάρη, τα αναχώματα
Έτσι όπως είναι, αντέχουν. Αν όμως έρθει νερό πάνω από 4 και 5.000 όπως είχαμε τα φαινόμενα του 14-15, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει στην πολιτική προστασία κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Όσον αφορά τώρα λοιπόν για την προετοιμασία, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Από θέμα των αναχωμάτων, που είναι ένα ζήτημα το οποίο πλήττει, είμαστε αυτή την ώρα, είμαστε έτοιμοι, είναι κλειστά όλα τα αναχώματα. Το διαβεβαίωσαν άπαντες που είμαστε στο συντονιστικό, ότι δεν έχουμε κάποιο ρήγμα ανοιχτό, γιατί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων μας έτυχε και εποχή που ήταν κάποια ανοιχτά και μας προβλημάτιζε. Αυτό που με προβληματίζει εμένα προσωπικά και έγινε και κουβέντα είναι για τα ρέματα τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή αύριο άμα γίνει ένα φαινόμενο έντονο, νομίζω ότι μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα από κάποιο ρέμα το οποίο δεν το έχουμε ακόμα εμείς σαν περιφέρεια καταγράψει. Εδώ συζητήσαμε πάρα πολύ με τους δήμους που είχαν την αρμοδιότητα μέχρι πριν ένα χρόνο να μας πούνε, να μας δώσουν στοιχεία και να βοηθήσουν ενδεχομένως αν έχουμε κάποιο έντονο φαινόμενο μέχρι εμείς να είμαστε έτοιμοι για να διευθετήσουμε αυτό το πρόβλημα. Όταν λέω έτοιμοι, για να γνωρίζει ο κόσμος, να το ξέρετε κι εσείς, ήδη είχαμε προϋπολογίσει ένα ποσό από πέρυσι, χωρίς να είχαμε την αρμοδιότητα, έτσι από μόνοι μας, γιατί προβλέπαμε ότι κάποια ρέματα τα οποία ήταν στην αρμοδιότητα τη δικιά μας, ότι θα δημιουργούσαν πρόβλημα. Είχαμε προϋπολογίσει ένα ποσό, γύρω στις 600.000, και τώρα είναι η διαδικασία της για να βγει σε δημοπρασία και υπολογίζουμε ότι Ιανουάριο με Φεβρουάριο, αν όλα πάνε καλά, να έχουμε τους απαραίτητους εργολάβους για να μπορούμε να προβούμε στον απαραίτητο καθαρισμό των ρεμάτων αυτών, επαναλαμβάνω, για αρχή, που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα πρώτα σε κατοικημένες περιοχές, σε ανθρώπους, και συνέχεια στα χωράφια και παραπέρα αν χρειαστεί. Λέτε όμως ότι αν όλα πάνε καλά, Ιανουάριο με Φεβρουάριο θα ξέρουμε ποιοι αναλαμβάνουν τον καθαρισμό των ρεμάτων. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ήδη θα έχουμε μπει για τα καλά στο χειμώνα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν και θα λέμε, ας ελπίσουμε να μην έχουμε κάποια φαινόμενα που δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Θα συμφωνώ μαζί σας, κυρία Πασκάκη, γι' αυτό στο συντονιστικό όργανο, προσωπικά εγώ και ο κύριος Πέτροβιτς, ζητήσαμε μέχρι τότε την επαγρύπνηση όλων, ακόμα και των Δήμων, οι οποίοι δεν έχουν πλέον την ευθύνη των ρεμάτων, την είχαν πριν, αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε μέχρι τότε τι μπορεί να συμβεί, ζητήσαμε λοιπόν από τους Δήμους λίγο τη βοήθειά τους, εάν τύχει κάποιο φαινόμενο και δεν προλαβαίνουμε να τρέχουμε σε όλες τις περιοχές για να καθαρίζουμε ή να ανοίγουμε κάποια ρέματα τα οποία ενδεχομένως να δημιουργήσουν πρόβλημα, λίγο να βοηθήσουν έως ότου είμαστε εμείς πλήρως έτοιμοι. Εξ ολοκλήρου, κατανοητό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ πολύ. Καταλάβαμε λοιπόν τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια και τι θα γίνει από εδώ και έπειτα και τι και συζητάτε ως μεταβατική περίοδος προκειμένου να είστε σε θέση ακριβώς να αντιμετωπίσετε πλήρως την κατάσταση με τον καθαρισμό των ρεμάτων. Πείτε μου όμως, από τους Δήμους, από τη συνομιλία που είχατε με τον κάθε αρμόδιο από τους Δήμους, από τις Δημοτικές Αρχές, αντιληφθήκατε ότι οι Δήμοι στο σύνολό τους ήταν σε θέση να σας πούν και να σας περιγράψουν με κάθε λεπτομέρεια ποια είναι αυτά τα ρέματα, ή υπήρξαν κάποιοι Δήμοι που τα έχουν αφήσει λίγο και στην τύχη τους? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, το καινούργιο στοιχείο που έχουμε είναι ότι από τους 5 Δήμους που έχει η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, μόνο ο Δήμος Ορεστιάδος είναι συνεχιζόμενη αρχή, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν αλλάξει. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι άλλοι Δήμοι που έχουν αλλάξει αρχή, οι καινούργιοι αντιδήμαρχοι των έργων ή αυτοί που είναι υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας, να είναι και αυτοί προβληματισμένοι και να ξαναδούνε λίγο τα θέματα αυτά. Εμείς είμαστε σε συνεργασία με όλους πλέον, ζητάμε, γιατί δεν το κρύβω ότι μας παίρνουν τηλέφωνο, μας ενημερώνουν πολλοί πρόεδροι των χωριών έτσι από μόνοι τους και μας ενημερώνουν για τα ρέματα τα τυχόν υπάρχουν, αλλά εμείς το θέλουμε αυτό οργανωμένα να γίνει, να δηλώνουν σε κάθε Δήμο το πρόβλημά τους για να τα πάρουμε συνολικά για να τα ιεραρχήσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εντάξει, για να γίνει σωστή δουλειά, άμα ο καθένας τυπάει ή παίρνει ένα τηλέφωνο σε εσάς και σας λέει έχουμε και εδώ ένα ρεματάκι, θέλει και αυτό καθαρισμό, δουλίτσα δεν γίνεται έτσι, κυρία Αντιπεριφερειάρχα. Οργανωμένα, συντονισμένα για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατανοητό νομίζω από όλους μας αυτό. Άρα, τελειώνοντας, κρατώ και αυτό που είπατε που είναι πολύ σημαντικό. Τα χρήματα υπάρχουν.
Γιατί αν δεν είχαμε και το κονδύλι το απαραίτητο τέλος πάντων, τότε η κουβέντα μας προφανώς λίγο αδιέξοδη θα ήταν στο τέλος. Άρα χρήματα υπάρχουν. Αναλαμβάνετε και εσείς πλέον αυτή την αρμοδιότητα με την αλλαγή που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Απλά ζητάτε μία μεταβατική περίοδο, λίγο χρόνο τέλος πάντων, προκειμένου και εσείς να συντονιστείτε στο 100% σε συνεργασία πάντα με τους Δήμους. Ακριβώς. Και να σας τονίσω ότι πριν 20 μέρες περίπου σε μια εκτελεστική επιτροπή που κάναμε στην περιφέρεια και ήταν όλοι αντιπεριφερειάρχες, δεσμεύτηκε ο Περιφερειάρχης σε εμάς, γιατί το συζητήσαμε σε ένα τεχνικό, μια τεχνική εκτελεστική επιτροπή που κάναμε, και είπε ότι θα χρηματοδοτηθεί γενναία αυτό το καθορισμό στρεμμάτων, οπότε θα έχουμε χρήματα και μετά τις πρώτες εργολαβίες που θα κάνουμε, ώστε αυτό το μεγάλο εγχείρημα, γιατί είναι για μεγάλο εγχείρημα ειλικρινά και με προβληματίζει, μάλιστα, να έχουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για να πλέον να καθαρίσουμε γενικά τα ρέματα και να γνωρίζουμε πλέον το τι είναι το καθένα, πώς βρίσκεται και τι κατάσταση είναι. Ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά προς το παρόν, κύριε Βενετίδη. Κρατώ την ανησυχία σας και την επιφύλαξή σας, όπως επίσης και που πραγματικά πρέπει πλέον να στρέψουμε τώρα τα βλέμματά μας και την προσοχή μας για να είμαστε καθόλου έτοιμοι ως Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες. Να είστε καλά, κύριε Βενετίδη. Καλή συνέχεια. Σε μια συγκινητική ιστορία θα σταθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μια ιστορία που θα πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση από όλους μας, για όλους μας, στις ΣΕΡΕΣ συγκεκριμένα. Ο ΣΕΡΕΣ καθηγητής, ο κύριος Κώστας Τερμετζόγλου, κατάφερε να γίνει viral με μία μόνο ανάρτησή του. Να σας πούμε ότι η ανάρτησή του, η οποία έχει κοινοποιηθεί εδώ και λίγα 24 ώρα, συνεχώς βρίσκει περισσότερο ενδιαφέρον και περισσότερο ανταπόκριση. Το γιατί θα το μάθετε αμέσως τώρα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Viral έγινε η ανάρτηση ηθικό δίδαγμα που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο καθηγητής Κώστας Τερμετζόγλου, που ξεπέρασε τα 1000 σχόλια, τις 7.700 κοινοποιήσεις και τα 19.000 likes. Ένας νεαρός κύριος συναντά έναν ηλικιωμένο. Με θυμάστε? Όχι. Υπήρξα μαθητής σας. Τι κάνεις, με τι ασχολείσαι? Έγινα κι εγώ καθηγητής. Κρίνεις ότι είσαι καλός στη δουλειά σου? Η αλήθεια είναι πως ναι, εσείς με εμπνεύσατε και ήθελα να σας μοιάσω. Περίεργος ο ηλικιωμένος κύριος ρωτά να μάθει τι του έμεινε στο μυαλό του και τον ενέπνευσε σε τέτοιο βαθμό ώστε να θέλει να γίνει και ο ίδιος καθηγητής, και ο νεαρός του οδηγείται την ακόλουθη ιστορία. Κάποια μέρα ένας συμμαθητής μου, που ήταν και φίλος μου, ήλθε στην τάξη και μου έδειξε ένα πανέμορφο καινούριο ρολόι που είχε στην τσέπη του. Δεν άντεξα στον πειρασμό και κάποια στιγμή του το έκλεψα. Σε λίγο αντιλήφθηκε ότι το ρολόι έλειπε από την τσέπη του και αμέσως ενημέρωσε τον καθηγητή που μας δίδασκε εκείνη τη στιγμή στην τάξη, που ήσασταν εσείς. Εσείς λοιπόν απευθυνθήκατε στην τάξη και είπατε: «Το ρολόι κάποιου συμμαθητή σας εκλάπει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μαθήματος. Όποιος το έκλεψε, παρακαλώ να το επιστρέψει αμέσως». Ντράπηκα τόσο πολύ την ταπείνωση μπροστά στους συμμαθητές μου, που δεν τόλμησα να αποκαλυφθώ. Έπειτα εσείς κλείσατε την πόρτα, μας είπατε όλους να σταθούμε όρθιοι και ότι θα ψάχνετε τις τσέπες όλων μας μέχρι να το βρείτε. Αλλά θέσατε και μία προϋπόθεση, ότι έπρεπε να έχουμε όλοι μας τα μάτια μας κλειστά για να μην δούμε τον ένοχο. Έτσι και συνέβη. Όταν φτάσατε σε μένα, το βρήκατε στην τσέπη μου και το πήρατε. Όμως συνεχίσατε το ψάξιμο στις τσέπες όλων και όταν τελειώσατε μας είπατε: «Και τώρα μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας όλοι. Το ρολόι βρέθηκε. Δεν αναφέρατε ποτέ το όνομά μου στην τάξη και ούτε μου σχολιάσατε ποτέ το περιστατικό σε προσωπικό επίπεδο. Περίμενα να με επιπλήξετε και να μου κάνετε κατήχηση, αλλά τίποτε από αυτά δεν συνέβη. Εκείνη την ημέρα σώσατε την αξιοπρέπειά μου για πάντα. Εκείνη ήταν η πιο ντροπιαστική ημέρα της ζωής μου όλης και μου δώσατε με τον τρόπο σας ένα ηχηρό μάθημα. Θυμηθήκατε τώρα το περιστατικό, κύριε καθηγητά?» «Ναι, ακούγοντάς σε, τα θυμήθηκα όλα. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν θυμάμαι και αυτό είσαι εσύ. Γιατί και εγώ είχα τα μάτια μου κλειστά όταν σας έψαχνα όλους. Ηθικό δίδαγμα. Εάν πρέπει να ταπεινώσεις κάποιον μπροστά στα μάτια όλων των συμμαθητών του για να τον συνετίσεις, τότε όχι μόνο δεν λέγεσαι εκπαιδευτικός, απλά δεν είσαι. Τέτοιοι καθηγητές χαράζουν ψυχές και μένουν ανεξίτηλα χαραγμένοι στη μνήμη των μαθητών».
Για να σταθούμε τώρα στο ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού, κυρίες και κύριοι, και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας θα κάνουμε μια στάση. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Κώστας Αντωνιάδης, διότι πριν από λίγες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, επισκέφτηκε από κοντά τη δομή φιλοξενίας του Ασημακοπούλου για να δει τελικά πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, τι ακριβώς γίνεται με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και φυσικά είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κ. Αντιπεριφερειάρχης για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Κύριε Αντωνιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πείτε μας λοιπόν την εικόνα που εσείς καταγράψατε. Τι εκτιμάτε ότι πρέπει να συμβεί για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, δεδομένου, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, την βούληση της κυβέρνησης που θέλει να αποσυφορήσει τα νησιά και να φέρει ένα πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων και στην περιφέρεια, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρίως Ανατολική Μακεδονία, όχι τόσο Θράκη. Κοιτάξτε, πράγματι θεώρησα σκόπιμο μετά από 2 μήνες που έχω αναλάβει τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας να μεταβώ στην προσωρινή δομή φύλαξης προσφύγων και μεταναστών στο πρώην στρατόπεδο Ασημακοπούλου για να πληροφορηθώ από τους ανθρώπους, τους ειδικούς, από τους ανθρώπους του Διεθνούς Οργανισμού Προσφύγων το τι μέλη γενέστε όσο αφορά για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αυτό που θέλω να τονίσω καταρχήν είναι ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κατά 95% είναι οικογένειες. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την συγκεκριμένη δομή. Έχουμε μόνο περίπου 25 άντρες μόνους, αλλά έχουμε και περίπου 30 ασυνόδευτα παιδιά. Όσο αφορά για τις οικογένειες, να πω ότι οι περισσότεροι έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα, έχουν πάλι την παροχή ασύλου από το αρμόδιο γραφείο της Αλεξανδρούπολης και επομένως η διαμονή τους στην Καβάλα αλλά και φαντάζομαι και στην Δράμα είναι προσωρινή. Δηλαδή ο απότερος στόχος αυτών των ανθρώπων είναι να μεταβούν σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και κυρίως όπως πληροφορήθηκα πηγαίνουν σε χώρες όπως την Ελβετία, την Σουηδία, την Αυστρία και την Γερμανία. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, έναν αριθμό των ανθρώπων που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στην δομή φιλοξενίας του Ασημακοπούλου έχετε, μπορείτε να μας πείτε? Ναι, αυτό, ότι ο αριθμός αυτός των προσφύγων και των μεταναστών είναι μεταβάλλεται, δεν είναι συγκεκριμένος ο αριθμός. Να φανταστείτε ότι πριν από 10 μέρες ο αριθμός αυτός ήταν περίπου 920 πρόσφυγες και μετανάστες. Και όταν πήγα εγώ πριν από μια εβδομάδα, ο αριθμός αυτός ήταν περίπου στους 870. Και αυτός μεταβάλλεται ο αριθμός αυτός των προσφύγων γιατί σε εβδομαδιαία βάση, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς φεύγουν, όπως είπα, σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, αλλά ο αριθμός αυτός μετά αναπληρώνεται από πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονται από κάποια άλλα κέντρα. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει κάποιος σταθερός αριθμός. Ο αριθμός αυτός μεταβάλλεται σε καθημερινή βάση. Το επίσης που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι και η πολιτεία αλλά και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους συγκεκριμένους ανθρώπους που είναι προσωπικό το οποίο έχει προσληφθεί και από τον ΔΟΜ αλλά και από το κέντρο και από το Δήμο Καβάλας με τα προγράμματα κοινοφιλούς εργασίας παρέχουν όσο δυνατόν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Υπάρχουν επίσης σχολεία που πηγαίνουν το πρωί τα παιδιά αλλά και το απόγευμα υπάρχουν ειδικά μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για να μπορέσουν να σιγά σιγά να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δώσουμε το μήνυμα και στην κεντρική κυβέρνηση αλλά και σαν κοινωνία είναι ότι ναι, με δεχόμαστε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σύμφωνα με τα δεδομένα που μας έχει πει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης, 1% η κάθε περιφέρεια, αλλά δεν μπορεί να σηκώνει το βάρος μόνο η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή γενικότερα οι περιφέρειες της Μακεδονίας και άλλες περιφέρειες όπως η περιφέρεια της Αττικής ή της Πελοποννήσου να μην έχει το ίδιο αριθμό όπως έχουμε και εμείς ως περιφέρεια. Επομένως, αυτά είναι τα δεδομένα. Εμείς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το θέμα. Έχουμε δείξει το ανθρώπινο μας πρόσωπο και ως περιφέρεια απέναντι στη ροή των προσφύγων και των μεταναστών που είχαμε από το 2016 μέχρι και σήμερα. Είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά από την άλλη όμως πρέπει να τηρηθούν και οι κανόνες που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά που μας είπατε προς το παρόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Σας ευχαριστώ θερμά για την περιγραφή. Να είστε καλά, κύριε Αντωνιάδη. Εγώ. Καλή συνέχεια.
Άστοχη έως προκλητική η επιθυμία του Πασχάλη Λίρατζη να συμμετάσχει στην αναπτυξιακή εταιρεία της Ροδόπης, αναφέρει ο εκδότης της εφημερίδας Φωνή της Ξάνθης, Σταύρος Βλαχόπουλος, σχολιάζοντας την αυτοπρόταση του κυρίου Λίρατζη. Θα πρέπει κάποια στιγμή το θέατρο του παραλόγου που ζούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης να σταματήσει, σχολιάζει ο εκδότης της εφημερίδας Φωνή της Ξάνθης, Σταύρος Βλαχόπουλος, με αφορμή την αυτοπρόταση του Πασχάλη Λίρατζη ως εκπροσώπου του Δήμου στην αναπτυξιακή Ροδόπης. Έκπληξη προκάλεσε τουλάχιστον στους γνωρίζοντες η αυτοπρόταση του κυρίου Λίρατζη να εκπροσωπήσει το Δήμο της Ξάνθης στην αναπτυξιακή της Ροδόπης, όταν όλοι ξέρουν πως στα χέρια του έσκασε η βόβα της αναπτυξιακής Ξάνθης, η οποία κήρυξε πτώχευση με αποτέλεσμα ο νομός να μείνει χρόνια χωρίς το σημαντικό αυτό αναπτυξιακό εργαλείο. Μάλιστα, σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο κ. Βλαχόπουλος έκανε λόγο για θέατρο του παραλόγου, ενώ σημείωσε με νόημα πως θα πρέπει επιτέλους κάποιοι άνθρωποι να σοβαρευτούν. Η απόδοση ευθυνών άλλωστε είναι κάτι που επί σειρά ετών περιμένει τοπική κοινωνία, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής κανείς να μην έχει απολογηθεί για το κανόνι της αναπτυξιακής. Γεγονός που μας έφτασε στο σημείο εκείνοι οι οποίοι την οδήγησαν σε λουκέτο να ζητούν τώρα να αναλάβουν θέση ευθύνης στην αναπτυξιακή Ροδόπης, επικαλούμενοι μάλιστα την προηγούμενη εμπειρία τους. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το θέατρο παραλόγου, το οποίο ζούμε και ζήσαμε και την προηγούμενη Δευτέρα, στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, να σταματήσει. Ο κόσμος εξέλεξε τους δημοτικούς συμβούλους, τη δημοτική αρχή, με γνώμονα το καλό της πόλης και όχι για να παίζει ο καθένας τα μικροπολιτικά του συμφέροντα, εξυπηρετώντας και τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Στην συνεδρία της Δευτέρας, λοιπόν, ζήσαμε το εξής παράδοξο. Να αυτοπροτείνεται ο κ. Λίραζης ως εκπρόσωπος του Δήμου Ξάνθης για την αναπτυξιακή Ροδόπης ΟΤΑ, προκειμένου να καλυφθεί η θέση αυτή. Όσον αφορά το κομμάτι της αναπτυξιακής ΟΤΑ Ροδόπης, αναρωτούμενοι ότι αν οι άνθρωποι οι οποίοι υποστήριξαν και την πρόταση του κ. Λίρατζη απέναντι σε αυτήν την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής είδαν να προκόβει η αναπτυξιακή Ξάνθης με πρόεδρο τον κ. Λίρατζη, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος πρόεδρος της αναπτυξιακής ΑΕ νομού Ξάνθης, και θέλαν να φέρουν και την ίδια προκοπή στην αναπτυξιακή Ροδόπης ΟΤΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα πρέπει λοιπόν κάποιοι άνθρωποι να σοβαρευτούν και θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να δούμε και το θέμα αναπτυξιακή ΑΕ νομού Ξάνθης, ένα πολύ ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής μας, για ποιο λόγο πλέον δεν υπάρχει. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.